Machine Translating Big Google. Μηνύματα που έχουν περιγραφεί από την πνοή της Τριάδας του Αβραάμ τα πρώτα μηνύματα. Εξήγησε, η ευκαιρία να δώσει να μετανοήσει, να να κατανοήσει και ολόκληρη τη φυλή του Αδάμπου. Κυβέρνηση, τιμωρία, περιγράφει, τέταρτο μήνυμα επίσης ένα τέλος στις 30 Δεκεμβρίου 2020. Η Αιθιοπία είναι κυβερνήτης του κόσμου δηλώσεις που εκδόθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές συμβουλεύει, κατηγορεί, δασκάλους, τι έρχεται, που πρέπει να είναι. Παρόλο που συνεχίζετε με περηφάνεια σήμερα έχετε τελειώσει η υπομονή του εξαντλείτε. Τους εκτελεστές θέλουμε να γνωρίζετε και σήμερα. Ήρθε η ώρα του τέλους για εσάς. Όλα αυτά. Η Αιθιοπία είναι η κληρονομιά της Παναγίας. 21. 2004 Αιθιοπικό ημερολόγιο, 29 Σεπτεμβρίου 2012 Ευρωπαϊκό ημερολόγιο, επίσης σχετικά με την ανατροπή. Δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο τέλος. Συνόψισε αυτό που ήρθε μπροστά του αυτό που αποφασίστηκε από τον Θεό. Που εκδόθηκε στις 7 Νοεμβρίου 1998 Αιθιοπικό ημερολόγιο, 15 Νοεμβρίου 2006 Ευρωπαϊκό. Κήρυξη έκτακτη ανάγκης, που σας περίμεναν εδώ και δύο χρόνια, ακόμα και αν το είπατε. Στο όνομα του Πατέρα, του Ιου, του Αγίου Πνεύματος, του Ενός Θεού, Αμήν. 2008 Ευρωπαϊκό ημερολόγιο, το τρίτο μήνυμα που εκδόθηκε στις 19 Απριλίου 2001 Αιθιοπίκταος. Παρατηρείτε τακτικά, για όσους καταλαβαίνουν την αλήθεια για τις οικογένειές μας, με βάση αυτά που έχουμε για 17 χρόνια σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, περιμένοντας τον χρόνο τους για ολόκληρη τη φυλή του Αδάμ. Ευρωπαϊκό ημερολόγιο, 21 Δεκεμβρίου 2013 Αιθιοπικό ημερολόγιο, κυκλοφόρησε το ένατο μήνυμα. Και μήνυμα από την Παγκόσμια Φωτεινή Κυβέρνηση της Αιθιοπίας, την Αγία Τριάδα του Αβραάμ. Η Αιθιοπία είναι το φως του κόσμου τη κυβέρνηση του ΕΠΑ και σχετικά με την Αιθιοπία Ορθόδοξη ΤΙΝΤΑΟΥΙΟΥΙΑΙΤΙΝΤΙΟ, σχετικά με την καταστροφή του. Μηνύματα, ομοίω, τα γράμματα που στάλθηκαν σε όλους του απογόνους του Αδάμ επιπλέον, για τρία χρόνια. Ημερολόγιο, 5 Απριλίου 2009 Ευρωπαϊκό ημερολόγιο, το πέμπτο μήνυμα που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο η Αιθιοπία είναι μια χώρα όπου η δόξα της Τριάδας αποκαλύπτεται και υμνείται. Δήλωση προς εφαρμογή σε όλο τον κόσμο η παραγγελία φορτώνεται και παραδίδεται στο Μήνυμα 10 Ημερολόγιο Τα δεύτερα μηνύματα που εκδόθηκε στις 27 Μαΐου 2000 Αιθιοπικό ημερολόγιο 4 Ιουνίου Όχι η περίπτωση μου, ακόμα κι αν δεν μετανοήσετε σοκιαρίζοντας, γνωρίστε την ευκαιρία που σας δίνετε. Δυνατή δράση αυτό που διατάχθηκε και μεταφέρθηκε στο τέλος από τη δημιουργία της γης, ο ΔΕ. Έχετε ακούσει όλα αυτά τα μηνύματα, ειδικά για το ένα το μήνυμα κυρίως το δηλωμένο. 2. Machine Translating Big Google 3. Είναι ένα μήνυμα ενημέρωσης αυτών. Σε αυτό το μήνυμα, την εποχή της συνομιλίας επιστρέψτε μετανοείστε, μην το κάνετε στο μήνυμα 8, μήνυμα 5, μήνυμα 3, μηνύματα 1 και 2 πάνω από όλα, το δηλωμένο. Μηνύματα 1 και 2 όλες οι κρίσεις περιέγραψαν την εκτέλεση που ιδιοποιήθηκε όπως ελήφθη από τον Θεό. Μετατρέποντάς το σε δράση σήμερα εσείς απόγονοι του Αδάμ που εκπληρώνετε το πεπρωμένο σας τη γη κλείστε το δικό σας. Μετανοήστε, ολοκληρώθηκε. Τι συνέβη μπροστά σας σήμερα, αλλά η ροή του θυμού Από τον Θεό του Αβραάμ, τον Θεό του Ισαάκ, τον Θεό του Ιακώβ, τον Κύριο όλων των στρατευμάτων, τον Δημιουργό. Κήρυξη έκτακτης ανάγκης που ανακοινώθηκε από το μήνυμα ένατο, για να μετατραπεί σε δράση μήνυμα 8. Καταγράψτε και σας κάνει να συμβιβαστείτε με το ιστορικό ρεκόρ. Όλη η δημιουργία, η τριάδα του Αβραάμ, που βγήκε από τον Ζεβαότ. Καθένας που δεν είναι παρόν ακριβώς στο αρχείο του ελέους του Θεού καθώς εκτελείτε την ευκαιρία σας. Το οποίο διατάσετε να μεταφερθεί σε εκτέλεση επίσης το μήνυμα 5 στο μήνυμα 3 στο Ροήθη μου της που δεν είδε για να εκφράσει ότι έφτασε μπροστά σου και αυτό. Απλά για να σας ενημερώσω ότι η κρίση σας θα γίνει σε εσάς. Ειδικά όλες οι κρίσεις που αναφέρθηκαν ακούστε σήμερα όλους τους απόγονους του Αδάμ που ζουν σε αυτή τη γη. Αυστηρές ποινές, εκτελέσεις, αποφάσεις και εντολές. Machine Translating wide Google 4. Ακούστε και δεν έχετε χρόνο. Αφήστε το να φτάσει. Από τον δημιουργό όλες τις δημιουργίας και δημιουργό, με εντολή του παντοδύναμου σε όλους τους απογόνους του Αδάμ που είναι σκορπισμένοι μπροστά στο σύνολο. Τριάδα του Αβραάμ εκτέλεση ισχυρής τιμωρίας και εντολές που έγιναν σε όλους. Κόσμος. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη φυλή που να μην σας αφορά, είναι το τελικό σας τέλος έτσι. Λαοί που έφτασαν στη γη. Η ακρόαση είναι από τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό ακούστε. Ακούστε ολόκληρο το γένος του Αδάμ λίγες οικογένειες του Θεού. Ο λόγος του άνθρωπος ο άνθρωπος που αγάπησε, τον οποίο έχει πληρώσει το υψηλότερο τίμημα για Αυτόν και το. Την υπόσχεση του ο Θεός δεν αφήνει ποτέ και λύθη. Δεν υπάρχει ιστορία που να αποκαλύφθηκε και να καταγραφεί. Πολύπλευρη στρατηγική επίθεση, έχουμε δει και ακούσει ότι υπάρχουν πολλοί που μας κοίταξαν εμείς, ή αντόμο που σεβόταν περισσότερο, δεν πέταξε πουθενά ποιον τον εμπιστεύεται και είναι ο Θεός που. Και η Παναγία, ευγενική και ειλικρινή άνθρωποι, είστε επίσης μάρτυρας πόσο μακριά η καταστροφή. Του κόσμου έχει φύγει, πάνω σας και σε όλη την ανθρωπότητα, επειδή αυτό που βλέπετε να συμβαίνει είναι υπομονετικός. Όπως γνωρίζετε, οι Απόστολοι όταν χτυπιέται ο βοσκός τους όταν σταυρώθηκε και κατάσταση όταν τους έφτασαν τα νέα ήταν ένα θαύμα για αυτούς. Ακόμα και σήμερα, μερικά από τα δικά μας. Ψαλμί 73-74, ας δούμε τον ισχυρό λόγο του Θεού για εκείνους που παρατηρούν και εκείνους που δεν το προσέχουν. Θαμένοι νόμιζαν ότι όλες οι ελπίδες τους ήταν θαμένες μαζί. Αλλά ο Θεός είναι ένας Θεός που είναι πιστός δηλώνοντας καλά αυτούς που έχασαν τη συνείδησή τους και έχασαν την ελπίδα τους από τον πολλαπλό του εχθρού. Στην προσωπική μας αγορά σάρκας όπως οι Απόστολοι για ψάρεμα, στην ίσπραξη φόρων, έχουμε. Και έχουν θεωρηθεί από αυτούς δεν είναι μπροστά στον αγαπημένο μας Θεό. Οι Απόστολοι τον είδαν να σκοτώνεται. Επέστρεψε στη δουλειά μας το αποτέλεσμα μας λένε γιατί πόσο μας λείπει, καλό είναι να το δούμε θάνατος από θάνατο και όταν κήρυξε την ανεξαρτησία μας με την νίκη ήταν σε παρέτηση. Ποτέ δεν νικήθηκε και τον αφήνει στον εχθρό, είναι ο δίμιος της αρχής. Πάντα. Αυτό που βλέπεις άκου να το καταλάβεις προσεκτικά. Η υπομονή μας που περιμέναμε. Θυμηθείτε παιδιά της παγκόσμιας ιατρικής και η Παρθένα προσέξτε τι ξεκίνησε, τη λέξη που είπε έχει τελειώσει και πολλοί από εμάς έχουμε χάσει την ελπίδα, πολλοί από εμάς είμαστε σαν Απόστολοι, έχουμε την τάση. Machine Translating BY Google Πονηρά στο ιερό. Τέσσερα οι εχθροί σου βρυχώνται στο μέσο των συναθρήσεων σου. Αυτή. Να έχετε σεβασμό στη Διαθήκη γιατί τα σκοτεινά μέρη της γης είναι γεμάτα κατοικίες. Ξέρει πόσο καιρό. Δέκα ο Θεέ, πότε θα μομφεί ο αντίπαλος, θα ο εχθρός. Της κληρονομιάς σου, που εξαγοράσατε. Αυτό το όρος όπου κατοικήσατε. Ο ανόητος λαός βλασφημούσε το όνομά σου. Δεκαεννέα μη ελευθερώσεις την ψυχή του τριγωνίου σου. Είναι κρέας για τους ανθρώπους που κατοικούν στην έρη.